Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές. Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα είπατε στην εισαγωγή. Υπάρχει η μεταστροφή του αμερικανικού παράγοντα προς την Ελλάδα καταρχήν και την Κύπρο μεταγενέστερα που θα δούμε με τις εξελίξεις οποίες είναι πρόσφατες και παράκαμψη της Τουρκίας. Η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής ήταν κάτι αναμενόμενο. Η Κύπρος, σύμφωνα με πληροφορίες οποίες υπάρχουν ασφαλείς και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών, αν όχι μέσα στην ημέρα, μεταστρέφεται από συμμαχική σχέση σε στρατηγική με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι δεν υπάρχει άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, με εξαίρεση φυσικά την περίπτωση της Ουκρανίας, που αναβαθμίσει τέτοιο επίπεδο σχέσεις. Να πούμε ότι αυτό είναι δεδομένο. Βρίσκεται ο κύριος Κόμπος, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον και θα ανακοινωθεί στρατηγική συνεργασία ανάλογη με αυτή της Ελλάδος. Της Ελλάδας. Στρατηγική εταιρική σχέση ονομάζεται, που θα έχει στρατηγικούς διαλόγους σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο βέβαια το αναμέναμε. Γιατί να θυμίσουμε τι είχε προηγηθεί επί Προεδρίας Τραπομπίου. Είχαμε το λεγόμενο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε το EastMed Gas Forum, στο οποίο η Κύπρος συμμετείχε. Είχαμε την άρση του εμπάργου πόλης όπλων ύστερα από 33 χρόνια, το οποίο ανανεόταν κάθε χρόνο και τώρα έχει πάει για πενταετή, άρα ουσιαστικά πάμε σε μια οριστική άρση του εμπάργου. Είχε προηγηθεί στις αρχές του έτους η Αμυντική Συμμαχία Κύπρου Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας. Υπήρχε επίσης μια επιστολή του Χελένη Κάκους προς τον πρόεδρο Biden από την Γερουσία, δηλαδή ώστε να καλέσει τον πρόεδρο της Κύπρου στην Ουάσιγκτον, και η σημαντική εξέλιξη που ανέδειξε την γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου ήταν ο ανθρωπιστικός διάδρομος για τη λωρίδα της Γάζας. Μέσα σε αυτό το παράγοντας μπαίνει φυσικά και το κομμάτι της Εύρων, η οποία έχει να κάνει με την εξόρυξη των δρομοαναθράκων στην περιοχή, όπως και η ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα, που είναι μια επίσης στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ πια μια σύζευξη του ελληνισμού, δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ παλιά μιλάγαμε για το λεγόμενο τρίγωνο μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το οποίο ουσιαστικά γίνεται τώρα σταδιακά, θα υπάρξει η τριγωνική σχέση Κύπρου-Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα είναι αυτό το οποίο επισημάνεται πάρα πολύ σωστά, τι εμείς μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε σε μια ιδιαίτερη ευνοϊκή συγκυρία. Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε, αν θέλετε, να περάσουμε και στο θέμα της Ελλάδας. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε πάρα πολύ για το κομμάτι το γεωστρατηγικό, αλλά έχουμε ίσως ξεχάσει τι έχει γίνει γεωοικονομικά στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, το οικονομικό αποτύπωμα, το πόσο σημαντικό είναι. Γιατί μονοδιάστατα βλέπουν το κομμάτι της άμυνας, το οποίο προφανώς είναι και σημαντικό. Δηλαδή, θυμίζω την αναθερωμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας του 2019 και το πρωτόκολλο τροποποίησης αναθερωμένης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας το 2021. Αλλά η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2018 έως και τώρα, που ξεκίνησε η στρατηγική εταιρική σχέση, έχει δεχτεί από τις ΗΠΑ μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα σας θυμίσω, έχουμε στο κομμάτι βασικά της ενέργειας το EastMed Act, την εταιρική σχέση ασφαλείας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, το EastMed Gas Forum. Έχουμε την ExxonMobil, η οποία έχει ξεκινήσει τις έρευνες νότια και νοδυτικά της Κρήτης. Έχουμε επίσης το κομμάτι του ιορωπημένου φυσικού αερίου, του LNG, το οποίο έρχεται την άλλη μεριά του Ατλαντικού στην Αλεξανδρούπολη, έτσι μέσα στις πλωτής μονάδες αποθήκευσης ιορωπημένου φυσικού αερίου. Έχουμε επίσης τη συμμετοχή βασικά της Black Summit, η οποία είναι ένα αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι στο κομμάτι της ενέργειας. Πολύ εντάχει στα λιμάνια έχουμε την Black Summit Financial Corporation πάλι για την αναβάθμιση του λιμένου στην Καβάλα, αλλά όπως και του εμπορικού κομμάτι στην Αλεξανδρούπολη. Φεύγουμε από τα λιμάνια, πάμε στα ναυπηγεία. Νεόριο Σύρου, να θυμίσουμε ότι αυτά γίνανε με αμερικανικά κεφάλαια, έτσι, με το International Development Financial Corporation. Συνεχίσαμε το οποίο μάλιστα το έκανε κατά παρέκκληση. Συνήθως δραστηριοποιείται σε χώρες που είναι
που είναι στις αναπτυσσόμενες αγορές και όχι σε χώρες οι οποίες είναι δρεωμένες όπως σε οικονομίες όπως είναι η Ελλάδα. Νομίζω ότι έγινε κατά παρέκκληση αυτό. Σωστό, σωστό. Αυτό πέρασε ως τροποποίηση στο καταστατικό. Γιατί αναφέρεται μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η Ελλάδα είναι αναπτυγμένη χώρα. Ναι. Επίσης, έχουμε σειρά σημαντικών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, Pfizer, Cisco, Deloitte, Microsoft, Digital Reality, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η σύζευξη η οποία έχει γίνει μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είναι τόσο γεωστρατηγική. Ξεχάσαμε επίσης να πούμε και την πρόσφατη εξέλιξη με τις Constellation, οι οποίες μάλιστα θα χρησιμοποιηθούν ελληνικά ναυπηγεία, δηλαδή και η Ελευσίνα και ο Σκαραμαγκάς, αλλά είναι και γεωοικονομική. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει, όπως ξέρετε, στρατηγική σχέση χωρίς να υπάρχει το αποτύπωμα το οικονομικό. Αλλιώς είναι μονοδιάστατο. Άρα λοιπόν η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ είναι αναβαθμισμένη, είναι πολυεπίπεδη και είναι και στρατηγική. Αυτό το οποίο τώρα βέβαια πρέπει εμείς να δούμε πώς η Ελλάδα, εφόσον εξελίσσεται σε χώρα πρώτης γραμμής με δικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον, παρακάμπτω ουσιαστικά το κενό που αφορά την Τουρκία, είναι τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε αυτή την ιδιαίτερη ευνοϊκή συγκυρία. Εγώ θα έλεγα ότι για αυτό το κομμάτι θα πρέπει να η Ελλάδα από δεδομένο σύμμαχος να γίνει ο ανεδικατάστατος σύμμαχος. Mm-hmm. Και τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα, κατά τη δικιά μου άποψη, έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει αυτό το οποίο είχε πει ο Μπρεζίνσκι στη Μεγάλη Σκακέρα στη δεκαετία του 1990-97, να γίνει το κράτος κλειδί. Γιατί το είχε πει για την Τουρκία ο Μπρεζίνσκι. Φυσικά, φυσικά το είχε πει για την Τουρκία και τώρα η Τουρκία είναι σε μια αντίστροφη διαδικασία σε σχέση με την Ελλάδα. Για κράτος κλειδί θα πρέπει για μένα να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις. Να έχουμε τεχνογνωσία της περιοχής, το οποίο νομίζω την αποκτάμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά από γεωπολιτικές συγκυρίες που μας αναγκάσαν να μπούμε στα βαθιά. Να έχουμε τα μέσα και τους πόρους ώστε να λάβουμε ηγετικό ρόλο ως τοποτηρητής των Αμερικανικών συμφερόντων, το οποίο και αυτό γίνεται, αλλά με μια διαδικασία ίσως λίγο πιο αργή, όπως είπατε, από ό,τι περιμέναμε. Να υπάρχει υψηλή στρατηγική, αυτή ακόμη τη χτίζουμε. Ανάλυση πρωτοβουλειών και η Ελλάδα βασικά θα πρέπει να θέτει τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά να πάει σε ένα πίνακα σύμπτωση συμφερόντων με τις ΗΠΑ και να πει: εμείς συμπτύττουμε σε αυτά, τι μπορούμε να δώσουμε και τι μπορούμε να πάρουμε. Αυτό δεν έχει γίνει. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής γίνεται τύπης, επί της ουσίας η Ελλάδα γίνεται δέκτης παθητικός του αμερικανικού σχεδιασμού. Μας συμφέρει, μας ευνοεί, αλλά όταν εσύ δεν ανταποκρίνεσαι και δεν θέτεις και σύστηματα στο τραπέζι, δεν αυξάνεις το δικό σου ειδικό βάρος απέναντι στον συνομιλητή. Ακόμα και ο καλή προαίρεση δεν υπάρχει στις εθνείς σχέσεις. Αλλά κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι τα συμφέροντά του συμπίπτουν ή συγκλίνουν με τα δικά σου και έρχεται να σου προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες, όταν βλέπει ότι εσύ δεν διαπραγματεύεσαι, δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Κανείς δεν μπαίνει στα σοβαρά κανέναν που δεν διαπραγματεύεται. Η Ελλάδα περίπου τα θέχεται παθητικά και λέει ναι, ναι, ναι. Ενώ δεν θέτει τη δική της ατζέντα. Έχοντας πάντα αντίληψη των μεγεθών, δεν λέω θα επιβάλλουμε όρους στους Αμερικανούς, αλλά μπορούμε να οριοθετήσουμε το τι δεχόμαστε και τι δεν δεχόμαστε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ό,τι της προσφερθεί, λέει ναι και δεν ανταποκρίνεται κιόλας στον βαθμό που θα μπορούσε και θα έπρεπε. Θα συμφωνήσω ότι η απόλυτη συμπαράταξη με τις ΗΠΑ για την αποκόμιση κερδών, ωφελών που η Ελλάδα μπορεί να καρποθεί προϋποθέτει ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα πρέπει να πάψει να είναι άτομο και φοβικό. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια έχει γίνει, όπως είπαμε, για να δώσουμε και μια πολύ μικρή ιστορική διάσταση, ότι η Ελλάδα ξεκίνησε σχέση με τις ΗΠΑ από το δόγμα Truman σαν client state, σαν κράτος δηλαδή πελάτης, που ελέγχεται από μια μεγάλη δύναμη από την οποία εξαρτάται η υποστήριξη και η προστασία της. Μετά γίναμε bandwagoning state, δηλαδή ένα κράτος που ευθυγραμμίζεται με μια ισχυρότερη δύναμη και γίνεται εταίρος αποκομίζοντας δυσανάλογα ωφέλεια από τα κέρδη σχέση αυτής, για να μετατραπούμε το 18 και μετά το 2018 σε στρατηγικό εταίρο. Κοιτάξτε, εδώ πάμε σε χωράφια πάνω, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με την υψηλή στρατηγική, το οποίο είπαμε. Για να γίνει αυτό, έχουν διατυπώσει κάποιοι την άποψη ότι η Ελλάδα έχει μία προϋπόθεση, δηλαδή πέρα από το να γίνει κράτος κλειδί, το οποίο αναφέραμε τις προϋποθέσεις, είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει βασικά να μπορέσει να γίνει αυτό το οποίο λέμε μεσαία δύναμη, ή τουλάχιστον να έχει νοοτροπία μεσαία δύναμης. Και να θυμίσουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πολύ σύντομα.
επί τις οποίες η Ελλάδα πληρεί τις ίσες από τις τέσσερις. Δηλαδή να βρίσκεται στην πιο κρίσιμη περιοχή της διεθνού συστήματος, το που είναι πράγματι το τρίγωνο Ανατολικής Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής, να μην έχει φιλοδοξίες μεγάλης δύναμης και απέναντι βρίσκεται η Τουρκία, η οποία κάνει τους ισχυρότερους ρόντες διεθνούς και περιφερειακούς να μην τη θέλουν υπερβολικά ισχυρή. Άρα έχουμε και το δεύτερο κριτήριο. Το τρίτο είναι να βρίσκεται σε ένα ίδιο υποσύστημα που υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλη δύναμη, το οποίο είναι. Απλώς υπάρχει η τέταρτη προϋπόθεση, την οποία δεν έχουμε εκπληρώσει, ότι πρέπει να λειτουργούν όμως αυτόνομος γεωπολιτικός πόλος, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να δείχνουμε ότι είμαστε αυτόφωτος και όχι ετερόφωτος σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό το οποίο είπαμε, η τελευταία προϋπόθεση βασικά για να γίνεις μεσαία δύναμη, να έχεις αποκτήσει υψηλή στρατηγική. Αυτό μπορεί να γίνει για να αυξηθούν τα μεγέθη πολλαπλασιαστικά. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ελληνισμό ως παράγοντα και όχι ως επιμέρους κράτους. Δηλαδή η Ελλάδα με την Κύπρο μαζί πληρούν τις προϋποθέσεις ακόμα περισσότερο και τον τελευταίο. Μια Ελλάδα με την Κύπρο είναι εκ των πραγμάτων μια μεσαία περιφερειακή δύναμη. Τα δύο κράτη ως σύστημα, δηλαδή ως ελληνικός παράγον και όχι ως επιμέρους κράτη. Ως ενότητα εννοώ. Ως ενότητα είναι άλλο μέγεθος και δεν είναι καν προσθετικό. Είναι πολλαπλασιαστικό. Η Ελλάδα με την Κύπρο ελέγχουν μια περιοχή η οποία είναι αντιστοιχή στον έλεγχο από μια μεγάλη χώρα. Αλλά στην ουσία μιλάμε για τον ελληνικό παράγοντα στην περιοχή και μάλιστα με δύο κρατικές υποστάσεις. Είναι μια περιοχή η οποία εκτείνεται από την Αδριατική και το Ιόνιο μέχρι τη Μέση Ανατολή, ελέγχοντας και τα choke points της περιοχής από τα στενά μέχρι το Σουέζ, απέναντι από το Ισραήλ, απέναντι από τα παράλια της Βορείου Αφρικής. Δεν υπάρχει περιοχή ελέγχου στην οποία να μην έχει άμεση ή έμεση προβολή ο ελληνικός παράγον Ελλάδα και Κύπρος μαζί. Αν δει κανείς, δεν υπάρχει άλλος παράγοντας που να ελέγχει δυνάμει ή άμεσα τόσες πολλές θάλασσες και τόσα πολλά περάσματα. Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό επισημάνθηκε και στο τέταρτο γύρο στρατηγικού διαλόγου, το οποίο αναφέρεται στις τρεις θάλασσες, αλλά να κάνουμε και μια πολύ μικρή γεωπολιτική παρατήρηση. Αυτό το οποίο συντείνει βασικά στην αναβάθμιση των δύο χωρών γεωπολιτικά είναι αυτό το οποίο είχε πει ο Νικόλας Πάικμαν για τη γέφυρα του Ρίμλαντ, ο οποίος ορίζεται ως διαμετακομιστικό σχήμα και ανασχετική ζώνη που συνδέει το ευρωπαϊκό και ασιατικό τμήμα της Ρίμλαντ. Ναι. Και η αξία της γέφυρας του Ρίμλαντ έγκυται στην κωβική τοποθεσία της και στην ανεξάρτηση των μερών που της αναποτελούν. Βέβαια, στη γέφυρα του Ρίμλαντ είναι και η Τουρκία, η οποία είναι σε μια προβληματική κατάσταση, και ουσιαστικά η γέφυρα του Ρίμλαντ, το οποία θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο, είναι ότι ουσιαστικά εμποδίζουν την έξοδο των δυνάμεων του Heartland στην Ανατολική Μεσόγειο. Των χερσαίων δυνάμεων. Της Ρωσίας είναι προκειμένου και ακριβώς, των υπολείπων. Και της Κίνας, και αφετέρου ναι. Είναι εμπορική αρτηρία μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Επειδή όμως θέσατε κάτι πολύ σημαντικό και επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής και κατοχής, αυτό το οποίο λέτε περί της αξίας του ελληνισμού, θα πρέπει και οι δύο ηγεσίες, Ελλάδα και Κύπρο, ακριβώς να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική που υπάρχει και να προβούν, να πούμε και κάποια πρακτικά πράγματα τι μπορούν να κάνουν. Καταρχήν, αν ενωθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας και Κύπρου, τότε μιλάμε για μια de facto ένωση. Έτσι. Επίσης, η ενεργοποίηση του αμυντικού δόγματος, του ενιαίου αμυντικού δόγματος, ο οποίος έχει περιπέσει βασικά ουσιαστικά σε ανυποληψία σε αδράνεια. Και επίσης, η σωστή κίνηση που έγινε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στο Νότιο Συμβούλιο Συνεργασίας να έχει ένα ουσιαστικό ρόλο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε και το κείμενο όταν δημοσιευτεί. Φαντάζομαι σε λίγες ημέρες θα έχουμε το κείμενο για να δούμε και τι ακριβώς περιλαμβάνει, να κάνουμε και μια σύγκριση με το ελληνικό. Γενικά, οι πάσες μας έρχονται. Αυτό που είπατε, κυρίως με την ΑΟΖ αλλά και το θέμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, είναι κομβικά ακριβώς για να λειτουργήσουμε ως σύστημα, ως ελληνικός παράγον στην περιοχή και όχι ως επιμέρους κράτη, δηλαδή ως ενότητα. Ούτως ή άλλως, εάν δει κανείς, οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν και την Ελλάδα και την Κύπρο ως τον σταθερό άξονα της μεταβλητής γεωμετρίας στην περιοχή. Δηλαδή, έχουμε την Αίγυπτο, έχουμε το Ισραήλ, χώρες οι οποίες έχουν περιπέσει σε διάφορες. Σε αστάθεια ή και σε προβλήματα, ο μόνος σταθερός άξον που μπορεί να εφάπτεται, να κουμπώνει, συγγνώμη για την έκφραση, με τις διάφορες εναλλακτικές γεωμετρίες περιοχής, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος ως σταθερός άξονας. Οι άλλοι μπορούν να κουμπώνουν σε διάφορα σχήματα, αλλά με ένα σταθερό βατήρα, την Ελλάδα και την Κύπρο στην περιοχή. Είναι έτσι ακριβώς και νομίζω ότι είναι μια πολύ αισιόδοξη μέρα για τον ελληνισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τασιά. Τα λέμε και τις επόμενες μέρες μόλις έχουμε το κείμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρος Τασιώστρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.